Δεύτερο μέρος της εκπομπής, μαζί μας ο Κένταυρος Πρωτοχωρίου. Εδώ στο στούντιο είναι ο πρόεδρος της ομάδος, ο Παρασκευάς ο Θεοδωρίδης. Καλησπέρα, Παρασκευά. Καλησπέρα, κύριε Κατσίκα. Σας ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Ο κόουτς, ο προπονητής, ο αρχιτέκτονας, ο Γιώργος Φερλαχίδης της φετινής πορείας. Καλησπέρα, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργο. Και δύο ποδοσφαιριστές που έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έμπειροι ποδοσφαιριστές που θα ήθελαν, κάθε ομάδα θα ήθελε να τους έχει στο ρόστερ, είναι ο Νίκος ο Αδαμίδης. Yes. Και ο Παναγιώτης ο Σεπανίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Να ξεκινήσουμε όπως κάθε φορά με τον πρόεδρο εδώ της ομάδας. Παρασκευά, πόσα χρόνια στην ομάδα, από ποια πόστα και πόσο χρόνο είναι πρόεδρος, πόσο καιρό πρόεδρος? Στην ομάδα του Πρωτοχωρίου του Κένταυρου, εντάξει, ξεκίνησαμε από εκεί, το πρώτο μας δελτίο, σαν μικρά παιδιά, μεγάλη αγάπη, δεν την ξεχάσαμε ποτέ την ομάδα. Σαν πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο από πέρυσι, σε Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του Ταμεία, πριν 3 χρόνια ξεκινήσαμε. Αναλάβαμε τη σκητάλη από τον κύριο Κυριακίδη τον Κώστα, που θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, που ακόμα και τώρα που θεωρητικά είναι μακριά από τα πόστα της ομάδος, μας βοηθάει πάντα. Είναι κοντά. Έτσι, φυσικά. Σε όλες τις φάσεις που το χρειαζόμαστε, είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθάει. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, το Πρωτοχώρη ξεκινούσε με στόχο τον πρωταθλητισμό και κάπου ενδιάμεσα, κάπου χαλούσε η μαγιά. Φέτος, μήπως ήρθε η ώρα για το βήμα, το μεγάλο βήμα. Που κάποτε, εντάξει, έχει κάνει εμφανίσεις, έχει κάνει συμμετοχές στην Α κατηγορία. Πολύ δυνατές. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ήταν μια ομάδα πολύ ιστορική από το 1979. Στην Α ήταν αρκετές φορές, στην Α αεροτεχνική. Βέβαια, για μας ο στόχος, Γιώργο, δεν ήταν να ανέβουμε την κατηγορία. Ο στόχος μας ήταν εδώ και 3 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε εμείς σαν πιο νέοι και φυσικά πολύ άπειροι σε αυτό το κομμάτι, δεν είχαμε καμία γνώση από πριν. Ο στόχος ήταν να δώσουμε ένα λιθαράκι στο αεροτεχνικό πρωτάθλημα, έτσι ώστε να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό. Να δώσουμε δηλαδή μια νότα επαγγελματισμού ακόμα και σε αυτές τις κατηγορίες που νομίζω ότι το έχει ανάγκη όλη η περιοχή εδώ πέρα της Δυτικής Μακεδονίας. Και φέτος, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τη βοήθεια του Γιώργου του Φερλαχίδη που ανέλαβε τα ενία από φέτος και φυσικά την προσπάθεια των παιδιών που ως επιτοπλίστων είναι και από το Πρωτοχώρη τα περισσότερα παιδιά που αγωνίζονται στην ομάδα, πιστεύουμε ότι θα είμαστε στο τέλος και οι πρωταθλητές. Ίσως γι' αυτό και φέτος η ομάδα πάει τρένο, έτσι, ίσως γιατί έπεσαν οι τόνοι, χαμηλά το κεφάλι, δουλεύουμε. Έτσι, έτσι. Αποσυμφορήθηκε από το άγχος η ομάδα και πήγε έτσι πως πήγε. Υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και πώς αντιμετωπίζουν, σίγουρα υπάρχουν, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Οι οικονομικές δυσκολίες υπάρχουν. Βοηθάει το χωριό. Ναι, ναι, πάντα. Το χωριό πάντα στηρίζει σε όποια δραστηριότητα και να κάνουμε, είτε είναι εντός του χωριού είτε είναι εκτός. Είναι οι χωριανοί που στηρίζουν και όχι μόνο οι χωριανοί, έτσι να μην αναφερθούμε μόνο στους χωριανούς. Υπάρχουν και άτομα που είναι εκτός χωριού και αγαπάνε την ομάδα και τη βοηθάνε και αυτοί. Όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, ακόμα και σε άλλα θέματα της οργάνωσης, οτιδήποτε είναι αυτό. Κακά τα ψέματα, όπως μας είπε και στο διάλειμμα εδώ ο Νίκος Αδαμίδης, το νερό μπήκε στα βλάκι, η ομάδα με το 1,5 θα πω εγώ, με το 1,5 πω δίνει στην Α κατηγορία, απλώς παίζει τώρα το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Αν έρθει η άνοδος τελικά, που θα κατά μεγάλο ποσοστό θα έρθει, υπάρχει πλάνο, μιλήσατε με τους συνεργάτες, πλάνο επιβίωσης, γιατί ξέρουμε ότι Β κατηγορία, Α κατηγορία, υπάρχει μια διαφορά, υπάρχουν κάποια μεγάλη, αρκετά μεγάλη διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και στον αγωνιστικό. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και με τους αρχηγούς της ομάδας και με τον προπονητή και με τα παιδιά, τους αθλητές. Ήδη από τώρα για μας στόχος είναι να κάνουμε ένα βήμα ώστε να είμαστε έτοιμοι και του χρόνου. Να οργανωθεί από τώρα, ναι. Όντως. Δηλαδή ακόμα και στις προπονήσεις, ακόμα και σε άλλους τομείς οργάνωσης που χρειάζονται και αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για ένα σωματείο. Ήδη κάνουμε τα βήματα από τώρα. Θες να μας πεις ποιοι σε βοηθάνε, ποιοι είναι δίπλα σου, ποιοι είναι οι συνεργάτες? Βεβαίως, ναι. Είναι ο ταμείας ο Σάββας Κωνσταντινίδης, ο αντιπρόεδρος ο Κυριακίδης ο Τάσος, ο οποίος αυτή τη στιγμή απουσιάζει είναι στο εξωτερικό για κάποιες... Φέρει και μια μεταγραφή. Μακάρι. Τώρα αυτό λίγο δύσκολο βέβαια να κάνεις διεθνή μεταγραφή στο αεροτεχνικό τομέα. Ο Χρυσόστομος ο Μαυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ομάδος. Έχεις άτομα δίπλα από και βέβαια, βέβαια, ναι.
Τη διαιτησία πώς τη βλέπεις φέτος? Η διαιτησία, Γιώργο, όχι μόνο φέτος, όλα τα χρόνια που είμαστε, πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όπως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης βέβαια και στις ομάδες μας. Έτσι. Δεν θέλω να τους κατηγορήσω ή να τους κρίνω. Απλώς πάντα το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Να πάμε και στον Γκο, στον Γιώργο τον Φερνοχίδη. Προπονητές, Γιώργο, πόσο καιρό στον Κένταυρο? Στον Κένταυρο είμαι από φέτος, από την τωρινή χρονιά. Από την τωρινή χρονιά. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Πριν είναι σε ποιες ομάδες ήσουν, Ξεκίνησα το 10 σαν προπονητής. Έχω δηλαδή 8 χρόνια, 7 χρόνια γεμάτα. Σε αυτές τις κατηγορίες, τη β' κατηγορία βασικά. Είναι έτοιμη η ομάδα για την άνοδο? Η ομάδα του Πρωτοχωρίου ήταν γνωστή για μένα. Την παρακολουθούσα καιρό. Τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυτή την πορεία στο πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε κάποιος να τους δώσει το κάτι παραπάνω για να δείξουν ποια είναι η δυνατότητα της ομάδας. Θεωρώ ότι το έχουμε σχεδιάσει καλά από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Και οι στόχοι πετυχαίνουν. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα ανεβεί κατηγορία. Αυτό το είπαμε τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι, η άνοδος είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει επιτευχθεί. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα βγει πρωταθλητής, ο Κένταυρος ή ο Κρόκου. Είπες ότι παρακολουθείς την ομάδα. Εσύ τι πιστεύεις ότι φέτος άλλαξε και ποιες είναι οι διαφορές με τις άλλες χρονιές που καταφέρνει αυτό να κάνει η ομάδα αυτό το άλμα? Τα παιδιά είναι πολλά χρόνια μαζί. Έχουν ένα καλό σύνολο, είναι μια έτοιμη ομάδα. Απλά δεν υπήρχε η κατάλληλη από πίσω βοήθεια για να κάνουν το άλμα, για να πάνε στην Α κατηγορία. Θεωρώ ότι εμείς κάνουμε προγραμματισμό από τώρα, όσο μπορούμε δηλαδή, και αν είμαστε όντως είμαστε στην Α κατηγορία, να ξεκινήσουμε να χτίζουμε κάτι για την επόμενη χρονιά. Όσο το δυνατόν δηλαδή μπορούμε δηλαδή από έτσι τώρα. Το πρωτάθλημα και πώς το βλέπεις φέτος? Το πρωτάθλημα είναι καλό σε γενικές γραμμές. Ξεχωρίζουν 2-3 ομάδες, ας πούμε, που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια από εκεί και κάτω υπάρχουν δυνατές έδρες και σε αυτόν τον όμιλο και στον άλλον όμιλο που μαθαίνω ποιες είναι οι ομάδες. Θεωρώ ότι είναι καλό ανταγωνιστικό. Δηλαδή υπάρχουν και δύσκολες έδρες. Το παιχνίδι που πέρασε, ποιον παίξαμε? Παίξαμε τα Κρανίδια εκτός έδρας. 1-3. Είναι το διπλό και τώρα το παιχνίδι που έρχεται? Πάμε στο Λιβαδερό εκτός έδρας πάλι. Είπαμε ότι το πλεονέκτημα είναι σοβαρό, είναι μεγάλο, αλλά σίγουρα πάλι και χρειάζεται προσοχή, έτσι. Θέλει, ναι. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε οτιδήποτε. Πρέπει να τελειώσει, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Και πρέπει να έχουν και ποδοσφαιριστές κάτω από το κεφάλι. Εντάξει, έχεις και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Όχι μόνο αυτό, εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Εντάξει, και ως τώρα κυλάει καλά το όλο θέμα, αλλά πρέπει να είσαι μέχρι το τέλος εκεί. Αναλαμβάνοντας την ομάδα φέτος, ήξερες την ομάδα που πας και ήσουν έτοιμος για τον πρωταθλητισμό ή τρώγοντας ήρθε η όρεξη? Κοιτάξτε, από την αρχή της χρονιάς, από την προετοιμασία, από τα φιλικά παιχνίδια που κάναμε. Βέβαια, μιλήσαμε πρώτα με τον πρόεδρο και με τα παιδιά της διοίκησης. Θέσαμε τους στόχους μας, έτσι. Ακόμα και από την προετοιμασία, από τα φιλικά παιχνίδια, φάνηκε ότι η ομάδα ρολάρει πάρα πολύ καλά. Οι παίκτες, δηλαδή, το ρόστερ της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, για μένα ήταν εύκολο, ήταν μια έτοιμη ομάδα. Δεν βρήκα δυσκολίες. Ακόμα και στο κύπελλο, ας πούμε, και τα παιχνίδια ακόμα που χάσαμε, ήταν τα 2-3 παιχνίδια, θα δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Δικαιωματικά δηλαδή και αντικειμενικά. Ακόμα και στο κύπελλο και τα 3-4 παιχνίδια που χάσαμε βαθμούς, θεωρώ ότι δικαιούμαστε κάτι παραπάνω, ότι ήταν έτοιμη η ομάδα. Δεν ήταν κάτι δύσκολο για μένα. Το ρόστερ, είπε και ο πρόεδρος, είναι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι πιο από την περιοχή, από το Πρωτοχώρι, έτσι? Ναι, είναι από το χωριό τα πιο πολλά παιδιά. Έχουμε 3-4 παιδιά που είναι από Κοζάνη, από διάφορες περιοχές της Κοζάνης. Με τις προπονήσεις υπάρχουν προβλήματα λόγω δουλειάς των παικτών? Υπάρχει συμμετοχή? Υπάρχει πρόβλημα γενικά σε όλες τις ομάδες λόγω δουλειάς και καθένας τι έχει. Προσπαθούμε να το περιορίσουμε, να κανονίζουμε τις προπονήσεις ανάλογα με τις προτεραιότητες του καθενός, να υπάρχει συμμετοχή στις προπονήσεις. Κάνουμε 3 προπονήσεις όλη τη χρονιά.
Πάμε καλά, πάμε καλά σε αυτό το τμήμα. Είναι και η πρόκληση, ναι. Έτσι είναι η πρώτη ομάδα και μπορεί ο παίκτης να υπάρχει και συμμετοχή. Πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τμήμα. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, να περάσουμε εδώ και στους ποδοσφαιριστές. Έμπειροι είπαμε, έχουν φάει τα γήπεδα με το κουταλάκι. Να περάσουμε πρώτα στον Νίκο τον Αδαμίδη. Νίκο, ό,τι και να πούμε, εμείς σε γνωρίζουμε. Θες να πεις για τον κόσμο που τυχόν δεν μπορεί να γνωρίζει οι ομάδες εντάχει που έχεις αγωνιστεί πριν καταλήξεις στο Κένταυρο. Στο χωριό μου. Χωριό, έχω παίξει ξεκινώντας από τους Ακρίτες. Τα παιδικά μου χρόνια εκεί μεγάλωσα, ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά θα έλεγα. Έχω παίξει στον Ηρακλή, στην ΠΑΕ Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη 2 χρόνια. Ήταν το μεγάλο άλμα αυτό, το νομίζεις, στην καριέρα σου. Ναι, ναι. Μετά από εκεί στην Καβάλα, ΠΑΕ Καβάλα, 1 χρόνο. Και μετά γύρισα στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη έπαιξα 4 χρόνια. Μετά στον Υψηλάντη, στη Δεσκάτη, στα Κομνηνά και μετά στο χωριό. Στο χωριό πόσο χρόνια? Στο χωριό έχω από το 2008. Πώς το βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα και την ομάδα σου γενικότερα? Το φετινό πρωτάθλημα θα έλεγα ότι είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Η ομάδα, οι συγκυρίες φέρανε την ομάδα να είναι σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι όπως είπαμε και προηγουμένως, εύκολα ή δύσκολα θα την κατακτήσουμε την άνοδο. Τώρα για μένα, προσωπική άποψη εκφέρω, είναι η ομάδα σιγά σιγά να αρχίσει να ετοιμάζεται για τα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Ναι, γιατί όπως είπαμε, οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες. Έτσι, η εμπειρία σου το ξέρει αυτό και βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλες και είναι άσχημο πράγμα να γίνεις ασανσέρ. Δηλαδή να βγαίνεις και να ξαναπέφτεις. Οπότε η άποψή μου είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για το χρόνο. Και το βλέπουμε, Νίκο, με τις ομάδες που τυχόν ανεβαίνουν στην κατηγορία από την δεύτερη, που κάνουν ένα δυνατό πρωτάθλημα στη β' κατηγορία, έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι κάνουν, περνάνε τρένο, αλλά κάπου εκεί σκαλώνει τη μετάβαση από τη β' στην α. Θα τις χαρακτήριζα φωτοβολίδες. Ανεβαίνουν, βγαίνουν και μετά φυτοζωούν στο β' τοπικό ή πέφτουν στη γάμα ή διαλύονται. Αυτό είναι άσχημο πράγμα. Το καλό με το χωριό είναι ότι με την τωρινή διοίκηση ορίμασε, τα παιδιά στη διοίκηση είναι καινούργια, ορίμασαν σαν διοίκηση, η διοίκηση ορίμασε, τα παιδιά ορίμασαν και κάνουμε αυτό το άλμα, πιστεύω, όρημα. Ναι, μα έχουμε παραδείγματα, ομάδες που εντάξει, έχουμε τα παραδείγματα που όπως είπες, ομάδες έγιναν ασανσέρ, αλλά έχουμε και παραδείγματα που ομάδες βγήκαν από την Β' στην Α και όχι μόνο τα πάνε καλά και πρωταγωνιστούν. Βόλιο, ναι. Χαραυγή, Βατερό, έτσι που έκανε παλιότερα και η Α κατηγορία, αλλά που έχουν ανεβεί και έχουν κάνει δηλαδή με βήματα όπως είπες και εσύ. Σταθερά, σιγά σιγά. Και προσεκτικά και προσεγμένα. Έτσι, έτσι, έτσι. Πόσο βοηθάει ένα ποδοσφαιριστή να έχει στον πάγκο τον Γιώργο τον Φεραχίδη, γιατί γνώρισε πολλούς προπονητές, έτσι. Με τον Γιώργο έχουμε υπάρξει και συμπαίκτες. Έχουμε υπάρξει συμπαίκτες στα πρώτα μας βήματα, ήμασταν μαζί στους Ακρίτες. Βοηθάει γιατί έχει πρώτον πολύ όρεξη, έχει απίστευτη όρεξη για το β' τοπικό, να το πούμε έτσι. Είναι ψαγμένος, δηλαδή το έχει ψάξει αυτό που κάνει. Δεν είναι σαν ένας προπονητής, να πούμε, τον πήραμε από το καφενείο, κάπως έτσι. Αγαπάει, διπλώματα έχει το παιδί, αναγνωρισμένος είναι, τι να... Όρεξη και φιλοδοξία. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Είναι ότι καλύτερο για μια ομάδα με αυτούς τους στόχους, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, Νίκος Αδαμίδης, εδώ ο Παναγιώτης, ο Σαπανίδης. Παναγιώτη, πιστεύω ότι όποια ομάδα και όποιος προπονητής, ποιος προπονητής είναι σαν πάρα πολύ τυχερός να έχει δύο παιδιά από το χωριό, έμπειρους ποδοσφαιριστές που βοηθάνε την ομάδα και βοηθάνε και τους μικρότερους. Ναι, ναι. Είμαστε τυχεροί που το χωριό έχει αυτόν τον καιρό, αυτά τα χρόνια, αρκετά παιδιά που παίζουν μπάλα και ίσως η διοίκηση θα πρέπει να κοιτάξει και τα παιδιά που, γιατί εμείς με τον Νίκο έχουμε ερμηνεία λήξης. Πρέπει να δουν λίγο και τους επόμενους. Να κοιτάξουν λίγο τις μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε όμως ότι μπορεί να είστε ποδοσφαιριστές τώρα, εντάξει, που βοηθάτε την ομάδα να κάνει το άλμα, αλλά
που έχω μιλήσει και ιδίως με εσένα, ότι η ομάδα βοηθάς και από άλλη σκοπιά την ομάδα και σίγουρα και ο Νίκος, έτσι. Και εντάξει, μπορεί να είστε ποδοσφαιριστές με ημερομηνία λήξης, αλλά όχι και παιδιά που αγαπάνε την ομάδα και αγαπάνε το χωριό τους. Σίγουρα, θα πλαισιώσουμε την ομάδα και τη διοίκηση όσο μπορούμε. Έχοντας διανύσει σχεδόν το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, τώρα άρχισε ο δεύτερος γύρος. Εσύ ποιο παιχνίδι νομίζεις, γιατί μας είπε εδώ και ο Κότσης ότι μπορούσες να χάσεις και το κέρδισες, αλλά και ποιο παιχνίδι, ότι μία ήττα έχεις ξαφνικά, μάλλον έτσι μία ήττα έχεις με την Αγία Παρασκευή και δύο ισοπαλίες. Στα ντέρμπι είναι που νομίζεις ότι μπορεί να τα χάσεις, γιατί η ομάδα έδειξε ότι τα μικρά, σε εισαγωγικά, εύκολα παιχνίδια τα καθάρισε. Και γι' αυτό και έχει αποκτήσει αυτή τη διαφορά, καθαρίζοντας τα μικρά παιχνίδια. Υπήρχε πίεση στην ομάδα, γιατί τώρα φυσικά δεν υπάρχει πίεση. Εντάξει, υπήρχε πίεση στην ομάδα για να πάρει το αποτέλεσμα. Ίσως αυτά τα χρόνια που η ομάδα δεν κατάφερε να κάνει το άλμα, υπήρχε πίεση να πάρει το αποτέλεσμα. Και πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, ή το αντιμετωπίσατε? Πίεση δεν είχαμε. Ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε τον coach, coach ξέρει εμάς. Και πιστεύω ότι τα παιχνίδια μας βγήκαν όλα καλά. Το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες, στους στις προπονήσεις. Το κλίμα είναι αυτό, το νούμερο ένα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον coach και μας το λέει πάντα. Θα πω τα λόγια του coach. Λέει ότι είσαι το καλύτερο κλίμα. Δεν έχω συναντήσει άλλη τέτοια ομάδα. Τώρα μια ερώτηση που θα, πριν πάω να κλείσουμε τους... με τον πρόεδρο και τον προπονητή. Έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς προπονητές στην καριέρα σας. Ποιος, πρώτα εσύ Νίκο, ποιος θεωρείς, τον παρόν τον ξέρουμε έτσι, γιατί είναι, ποιον θεωρείς ότι ήταν αυτός που σε βοήθησε περισσότερο να εξελιχθείς? Από ποιον πήρες περισσότερα στοιχεία, καλύτερη χημεία, με ποιον? Σε είπαμε, τοπικό... Γενικά. Πιστεύω ότι αυτός που βγάζει από τον ποδοσφαιριστή το 110% του εαυτού του, αυτό που γνώρισα εγώ, ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Αυτό. Δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή, αν τον παίχτη του 5, ψυχολογικά τον έκανε παίχτη του 8, του 9. Σε ντόπαρε ποδοσφαιρικά, ψυχολογικά. Ένιωθες άλλος άνθρωπος. Και δηλαδή μιλήσαμε τώρα για τον Ηρακλή που ήταν σε ΠΑΕ και σε μεγάλη κατηγορία. Σε πιο μικρότερες κατηγορίες. Πιο χαμηλά θα έλεγα... συνεργάστηκα τώρα... Με πάρα πολλούς, ναι. Το Σωτήρι, τον Μαυροδήμο, τον Δημήτρη, τον Σκεβανίδη. Όλοι αυτοί είχαν να σου δώσουν κάτι. Άλλος τακτικά, άλλος ψυχολογικά. Όλοι αυτοί είχαν να σου δώσουν κάτι. Παναγιώτη, εσύ? Δύσκολο να κρίνεις. Θα πω με ποιον μ' άρεσε να παίζω περισσότερη μπάλα. Ήταν στο Μακεδονικό με τον γκολ τον κύριο Παπακώστα. Τον κύριο Παπακώστα. Ωραία. Κώς, κάτι για να κλείσουμε. Τι θα ήθελες να πεις, ένα μήνυμα στους φιλάθλους που σίγουρα... Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε εδώ σαν κένταυρο πρωτοχωρίου. Να πω περαστικά στα τέσσερα παιδιά, τον Σίσκο, τον Γλίδη και τον μικρό Αλέξανδρο, να γυρίσει σύντομα κοντά μας, δυνατός και γερός. Και τον νεαρό χθες που τον Χρήστο το... Τον Χρήστο τον... Μπόνιο. Στην καρδίτσα που έγινε στο πρωτοχώρι του συμβάν. Να πούμε ότι να υπάρχει υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, να είναι δυνατοί. Αυτά. Ναι, πραγματικά σε ένα ιστορικό ποδόσφαιρο να βλέπεις τραυματισμούς τέτοιους άσχημους. Να έχουμε στήριξη από την τοπική κοινωνία για τον αθλητισμό γενικά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, για όλα τα θέματα. Έτσι. Να μπορούμε να... Ναι, μπορείς να πας αύριο στη δουλειά σου, παιδί μου, να είναι υγεία, είπαμε. Το προτιμότερο το κάνεις με ευχαρίστηση αυτό που κάνεις. Πρόεδρε, θα κλείσουμε εσένα. Εγώ και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ φυσικά μακριά από τραυματισμούς, να δώσουμε ένα κουράγιο, ένα μήνυμα όπως μπορούμε να το δώσουμε καλύτερα, να απευθυνθούμε στα άλλα διοικητικά συμβούλια των ομάδων, να συνεχίσουν το έργο που κάνουν, γιατί είναι κάτι το οποίο δίνει γενικότερα στην κοινωνία ένα άλλο μήνυμα, το μήνυμα του αθλητισμού, και να ξεφεύγουν τα παιδιά από τις κακοτοπιές που λέγαμε και παλιότερα, που όπως είχε αναφερθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Πιστεύω ότι το καλύτερο πράγμα είναι να ευχηθούμε έναν υγιή αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα.
Εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλό κουράγιο στη δουλειά που κάνετε. Coach, καλή επιτυχία με την άνοδο, πρωταθλητής. Στους ποδοσφαιριστές, υγεία. Υγεία, τι άλλο. Υγεία, τίποτα άλλο. Πρώτα υγεία. Ναι. Και καλή επιτυχία στο έργο, στην ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να σας φιλοξενήσουμε και όταν θα ανεβείτε στην κατηγορία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.